Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμία παρακυρίου λέγον, σηκώθητη και κατάβηθη εις τον οίκον του Κεραμέως. Και εκεί θέλω σε κάμι να ακούσεις τους λόγους μου. Τότε κατέβην εις τον οίκον του Κεραμέως και ουδού εργάζε το έργον επί τους τροχούς. Και χαλάστη το αγίον το οποίον έκαμνεν εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμέως και πάλιν έκαμεν αυτό άλλον αγίον καθώς ήρεσεν εις τον Κεραμέα να κάνει. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, οίκος Ισραήλ, δε δύναμε να κάμω εις εσάς καθώς ούτως ο Κεραμεύς λέγει Κύριος. Ιδούος ο πυλός εν τη χειρή του Κεραμέως, ούτως εις οίκος Ισραήλ είστε εν τη χειρή μου. Εν στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει κατά έθνους ή κατά βασιλείας για να εκριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω, εάν το έθνος εκείνο κατά το οποίο ελάλησα επιστρέψει από τις κακίας αυτού, θέλω μετανοήσει περί του κακού το οποίον ευουλεύθη να κάμω εις αυτό. Και εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει περί έθνους ή περί βασιλείας να οικοδομήσω και να φυτεύσω, εάν κάμει κακόν ενώπιόν μου ώστε να μην υπακούει της φωνής μου, τότε θέλω μετανοήσει περί του καλού με το οποίον είπα ότι θέλω αγαθοποιήσει αυτό. Και τώρα είπε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ ετοιμάζω κακόν καθημών και βουλεύομαι βουλήν καθημών. Επιστρέψατε λοιπόν έκαστος από της πονηράς οδού αυτού και διορθώσατε τα οδούς ημών και τα πράξεις ημών. Ιδέ είπων εισμάτιν, διότι νοπίσω των διαβουλειών ημών θέλομεν περιπατεί και έκαστος τα σωρέξ της καρδίας αυτού της πονηράς θέλομεν πράτη. Δια τούτου ούτω λέγει Κύριος, ερωτήσατε τώρα μεταξύ των εθνών τι σήκουσε ταύτα, τι αυτά. Η Παρθένος του Ισραήλ έκαμε φρικτά σφόδρα. Θέλει της αφήσει τον χιονιώδη Λίβανον δια των βράχων της Παιδιάδος, ή θέλουσιν εγκαταλείπει τα δροσερά εκραίοντα ύδατα δια τα μακρόθεν ερχόμενα. Αλλά ο λαός μου ελισμόνησεν εμέ, εθυμίασεν εις τη ματαιότητα και προσέκοψαν εν της οδής αυτών τες αιωνίης τρίβης, για να περιπατήσω συν εν τρίβης οδού μη εξομαλισμένης, για να καταστήσω συν την γη αυτήν ερήμωσιν και χλεβασμόν αιώνιον. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θελημένη έκθαμβος και εσύ την κεφαλήν αυτού. Θέλω διασκορπίσει αυτούς έμπροσθεν του εχθρού ως καυστικός άνεμος και θέλω δείξει εις αυτούς νότα και ουχή πρόσωπον εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Τότε είπον έλθετε και ασυμβολευθόμεν βουλάς κατά του Ιερεμίου, διότι νόμος δεν θέλει χαθεί από ιερέως, ουδέ βουλή από σοφού, ουδέ λόγος από προφήτου. Έλθετε και ας πατάξομεν αυτόν με την γλώσσαν και ας μην προσέξομεν εις μηδένα των λόγων αυτού. Αμήν. Για το λαό Ισραήλ είναι καιρή κακή. Και είναι καιρή κακή όπως προφητεύει, προβλέπει και προγνωρίζει ο Θεός, όχι γιατί ο Θεός αποφάσισε να τους φέρει, αν και ο Θεός αποφάσισε να τους φέρει, αλλά η κύρια αιτία είναι η αποστασία και η απιστία του λαού Ισραήλ. Ενώ ο Θεός ευρέθη, εφανερώθη, απεκαλύφθη εις αυτούς, αγαθός το όντι, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος Θεός. Ένας Θεός ο οποίος καλές βουλές βουλευόταν πάντοτε υπέρ του Ισραήλ. Όμως ο λαός Ισραήλ εξέφυγε από την υπακοή την οποία εξεζήτησε ο Θεός σε αυτούς του λόγου του και εστράφει στο να υπακούει στις ορέξεις της πονηράς καρδιάς τους και στις αποφάσεις του πονηρού πνεύματός του. Ο Θεός όμως αγαθός και πάλι δίνει ευκαιρία διεξόδου ευλογίας στους καιρούς τους κακούς, στο λαό που αγαπάει. Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι αυτό το οποίο συνηθίζει ο Θεός να κάνει. Προσφέρει με το λόγο του μέσα στην ταλαιπωρία, στην κακία, ακόμη στη δυστυχία και στην κατάρα πολλές φορές του λαού ο οποίος εξέλεξε να απομακρυνθεί από τον Θεό. Ο Θεός με το λόγο του προσφέρει διεξόδους ευλογίας ιδιαίτερης στους ανθρώπους και στο λαό για τον οποίο ενδιαφέρεται, όπως και για όλους τους ανθρώπους, αλλά για το λαό που ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται, τον δικό του, τον οποίον αγόρασε στην Παλαιά Διαθήκη με το λόγο του, στην Καινή Διαθήκη ακόμη περισσότερο με το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό προσκαλεί τον Ιερεμία και του λέει: «Σήκω και πήγαινε στον οίκον του Κεραμέως, του Αγιοπλάστου δηλαδή, και εκεί θα σε κάμω να καταλάβεις το λόγο μου». Και ο Ιερεμίας, πιστός πάντοτε, διοικούμενος πάντοτε από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, οδηγούμενος πάντοτε από το Λόγο του Θεού, κατέβηκε άμεσα και ευρέθη στον οίκον του Κεραμέως, και εκεί είδε τον Κεραμέα να εργάζεται έργων επί τους τροχούς. Και παρακολουθούσε ο Ιερεμίας, βλέποντας τον Κεραμέα να εργάζεται έργων επί τους τροχούς, και ξαφνικά χαλάστηκε το αγίον το οποίον έκαμνεν εκ πυλού, και πάλιν ο Κεραμεύς έκανε εκ του αυτού πυλού άλλων αγίων, όπως ήρεσε εις αυτό να κάμει, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένανε τι επροτίθετο να κάμει και τι εν τέλει έκαμε. Επροτίθετο να κάμει ένα αγίο όμορφο, τιμίας χρήσεως, και επειδή τούτο εχαλάστη, ενώ το έφτιαγνε, ο Κεραμεύς άλλαξε γνώμη και έκαμε άλλο αγίο, όχι τιμίας χρήσεως, καθώς αυτός ήθελε και αποφάσισε. Και τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον: «Οίκος Ισραήλ, εάν ο Κεραμεύς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στον πυλό που έχει στα χέρια του προς κατεργασία, εγώ δεν μπορώ να κάνω καθώς ο Κεραμεύς ούτως στο λαό το δικό μου?» Και εξηγεί: κάποια στιγμή κατά την οποία εγώ θα μιλήσω και θα πω τις προθέσεις μου και τις βουλές μου για λαόν και βασιλεία, την οποία προτίθεμαι να ξεριζώσω, να κατασκάψω και να καταστρέψω, ένεκεν της κακίας και της πονηρής καρδίας, αλλά και των κακών διαβουλειών και διαλογισμών τους. Εάν όμως το βασίλειον αυτό ή το έθνος αυτό ή η οικογένεια αυτή ή η εκκλησία αυτή ή το άτομο αυτό, όταν ακούσει τις προθέσεις μου και την αιτία για την οποία έλαβα την απόφαση αυτή να ξεριζώσω, να κατασκάψω και να καταστρέψω, και έλθει εις εαυτόν και φοβηθεί τον Θεό και μετανοήσει και επιστρέψει από της κακίας του, τότε και εγώ, λέει ο Θεός, θα μετανοήσω περί του κακού το οποίον ευουλεύθη να κάμω στο έθνος αυτό, και θα φέρω άλλες βουλές και άλλες εποφάσεις και θα εκτελέσω, αντί να καταστρέψω, να εκριζώσω και να κατασκάψω, θα φέρω οικοδομή και ευλογία. Είμαι πρόθυμος να αλλάξω, λέει ο Θεός, αποφάσεις ανάλογα με τις σκέψεις, τις αποφάσεις του λαού, του ανθρώπου και τις ενέργειες, όταν βρεθεί αντιμέτωπος με το λόγο μου που εκφράζει και ερμηνεύει τις προθέσεις μου. Αν όμως εγώ αποφασίσω κάποια στιγμή για κάποιο άλλο έθνος να οικοδομήσω και να φυτεύσω ένεκεν των ενεργειών, ένεκεν των σκέψεων, των αποφάσεων και των ενεργειών τους, που είναι σύμφωνες με το θέλημά μου, το Άγιο. Και ξαφνικά ο λαός αυτός, το έθνος αυτό, η οικογένεια αυτή ή ο άνθρωπος αυτός αλλάξει γνώμη και εγκαταλείψει τις καλές βουλές που είχε προς υπακοήν του λόγου μου και του θελήματός μου και στρέψει το βλέμμα του προς την κακία, προς το φθόνο, προς την πονηρία, προς κάθε κακό, ανομία, παράβαση και αμαρτία. Τότε και εγώ, λέει ο Θεός, βλέποντας την αλλαγή των σκέψεων, προθέσεων και ενεργειών του λαού αυτού, και εγώ θα αλλάξω γνώμη, και ενώ η πρόθεσή μου ήταν να καταφυτεύσω και να οικοδομήσω, τότε θα εξεριζώσω, θα κατασκάψω και θα καταστρέψω. Και απευθυνόμενος τότε ο λόγος του Θεού δια του Ιερεμίου του προφήτου προς τον λαόν Ισραήλ και σήμερα σε μας, στον κάθε έναν ξεχωριστά από μας, καθώς ο Θεός και μόνο ο Θεός γνωρίζει και διερευνά τις καρδιές μας και τους νεφρούς μας, δηλαδή τις προθέσεις μας, τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει, καθώς και τους νεφρούς μας, δηλαδή τις δυνατότητες που έχουμε να εκπληρώσουμε τις προθέσεις μας και τις αποφάσεις μας. Καθώς λοιπόν γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τι σκεφτόμαστε, μας λέει, εφόσον οι προθέσεις σας είναι αγαθές, συνεχίστε, γιατί και εμένα οι αποφάσεις μου είναι αγαθές και θα αυξήσω την ευλογία μου σε εσάς. Αν όμως μέσα στην καρδιά σας έχουν ανέβει σκέψεις ανομίας έξω από το Λόγο του Θεού, παράβασης έξω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αδικίας στις σχέσεις σας με τους ανθρώπους και εν γέννη αμαρτίας, τότε και εγώ σας λέγω, επιστρέψατε από τη οδού της πονηράς, διορθώσατε την οδό σας, γιατί εγώ προτίθεμαι, εάν υπακούσετε, να σας ευλογήσω. Αν όμως δεν υπακούσετε, να έρθω εναντίον ημών με προθέσεις κακές, όχι για να σας τιμωρήσω ή να σας θανατώσω, αλλά για να σας φέρω στη δοκιμασία, στη θλίψη και στον πόνο, μήπως έλθετε εις αυτόν και επιστρέψετε προς εμέ, γιατί θέλω να σας ευλογήσω. Και τώρα περιμένει ο Θεός να ακούσει την απάντηση του λαού του. Περιμένει ο Χριστός να ακούσει την απάντηση τη δική μας. Και αυτοί τότε απάντησαν, μάταιος είναι ο λόγος σου σε μας. Δεν μας επηρεάζει καθόλου τις σκέψεις μας, τις προθέσεις μας και τις αποφάσεις μας. Γιατί εμείς έχουμε πάρει στερεά απόφαση να περπατήσουμε κατά τις δικές μας σκέψεις και έχουμε πάρει στερεά απόφαση να περπατήσουμε κατά τις ορέξεις της καρδιάς μας. Και ο Θεός λυπάται. Λυπάται γιατί αναγκάζεται να έρθει και να χρησιμοποιήσει όχι τη χριστότητα και την αγαθοσύνη που θέλει στα παιδιά του, αλλά την αυστηρότητα και πολλές φορές και τη σκληρότητα που δεν θέλει, αλλά προς μετάνοια είναι αναγκασμένος να κάνει στα παιδιά του. Με έκπληξη λοιπόν, με λύπη και με αγωνία αναρωτιέται και λέει, μα είναι δυνατόν κάποιος συγκρίνοντας τον μικρό βράχο της πεδιάδος να τον ελέγξει, να τον εκλέξει σε σχέση με το χιονιώδη Λίβανο στη μεγαλοπρέπειά του. Απ' τη μια μεριά δηλαδή υπάρχει ο Λίβανος, ο χιονιώδης, τα βουνά τα μεγάλα και τα ένδοξα. Και απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένας βράχος κάτω στην πεδιάδα. Είναι δυνατόν άνθρωπος με σοφία και σύνεση και πνεύμα που εγώ του έχω δώσει να εκλέγει το βράχο αυτόν και να απορρίπτει το χιονιώδη Λίβανο? Είναι δυνατόν άνθρωπος που θέλει να ξεδιψάσει σε δροσερά νερά, να απορρίπτει τα ύδατα τα ζώντα που βγαίνουν από την πηγή δροσερά και πεντακάθαρα και να εκλέγει ύδατα ερχόμενα από μακρόθεν, βρώμικα? Είναι δυνατόν? Ο λαός μου όμως έκαμε κάτι πολύ χειρότερο. Με λησμόνησε. Δεν με σκέφτεται. Δεν με επικαλείται. Δεν ενδιαφέρεται για μένα που είμαι αγαθός και έχω καλές βουλές. Επηρεάζεται από τα ύδατα τα βρώμικα που έρχονται από το κοσμικό φρόνημα, από τον κόσμο, από τις ψεύτικες υποσχέσεις, τις ψεύτικες ομορφιές, τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Με ξέχασε και δεν ενδιαφέρεται για την πηγή των ζώντων υδάτων και απομακρύνεται στα βρώμικα νερά του κόσμου αυτού, στα βρωμόνερα. Φεύγει από το γρασίδι ενώ είναι πρόβατο και ελκύεται από το βούρκο που είναι μέσα τα γουρούνια. Προσκυνάει και λατρεύει τη ματαιότητα και όχι εμένα, το ζώντα και αληθινό Θεό. Και ενώ περπατούσε μέχρι τώρα στους αιώνιους τρίβους, στα αιώνια μονοπάτια της δικαιοσύνης, αποφασίζει να ξεκλίνει σε μονοπάτια μη εξομαλισμένα, σε δρόμους άγριους, σκληρούς, που πληγώνουν τα πόδια και τους ανθρώπους που τους εκλέγουν. Και αυτό για να φέρουν στη ζωή τους ερήμωση και χλευασμό, ονειδισμό. Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών του ανθρώπου είναι ερημιά, μοναξιά. Και ναι μεν όλοι οι άνθρωποι είμαστε μόνοι μας και ο χριστιανός είναι μόνος του στη ζωή του αυτή, έστω και αν βρίσκεται ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και σε ανάμεσα σε οικογένεια, ακόμη και ανάμεσα σε ευλογημένη οικογένεια, είναι μόνος του ο καθένας, αλλά ο χριστιανός έχει μαζί του το Χριστό. Είναι ο άνθρωπος που φεύγει και είναι μόνος του. Τον πλησιάζουν εκεί πνεύματα αλότρια, εχθρικές καταστάσεις, καθώς ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, ανθρωποκτόνος απαρχής. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι θέμα προσωπικών επιλογών, προσωπικής επιλογής. Θέλεις να είσαι μόνος σου, γιατί πάντοτε θα είσαι μόνος σου, όπου και αν βρίσκεσαι, με το Χριστό. Μόνος σου στο ταμείο να προσεύχεσαι εκεί που αποκαλύπτεται το κρυπτό ο Πατέρας. Μόνος όταν μελετάς το Λόγο του Θεού και σου αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός δίνοντάς σου δύναμη, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού. Μόνος σου στα αιώνια μονοπάτια της δικαιοσύνης. Μόνος σου στην αρπαγή της Εκκλησίας που θα λάβεις μέρος. Μόνος σου στο βήμα του Χριστού. Ή μόνος σου και έρημος στον άνυδρο τόπο του κόσμου αυτού με χλευασμό και ονειδισμό των γύρω ανθρώπων, να απολαμβάνεις αυτή την αγάπη, το χλευασμό και τον ονειδισμό, και να βλέπουν οι άνθρωποι έκθαμβοι την κατάδια του ανθρώπου. Είναι φοβερή η κατάδια του ανθρώπου. Πηγαίνω καμιά φορά κάτω στο κέντρο και βλέπω ανθρώπους σε μια κατάδια τρομακτική να γυμνώνονται χωρίς ντροπή, χωρίς σιδό, και να κάνουν ενέσεις στα πιο απόκρυφα σημεία του σώματός τους. Είναι φοβερός ο ονειδισμός και χλευασμός που οδηγεί ο κόσμος και το φρόνημα του κόσμου, τον άνθρωπο, ιδιαιτέρως τα παιδιά του Θεού. Είναι μια κατηφόρα που δεν έχει όρια και τέλος. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα απλό make-up, από ένα απλό βάψιμο των χιλιών, από ένα απλό άφισμα στα αγόρια των μαλλιών, από ένα μικρό κατέβασμα των πατελιονιών, ένα μικρό, πολύ μικρό. Όμως όταν μπει ο άνθρωπος σε αυτή την κατηφόρα, αυτό το μικρό θα μεγαλώνει και θα φτάσει τον άνθρωπο να γυμνώνεται ανενδίαστα μπροστά σε ανθρώπους, αποκαλύπτοντας στην πραγματικότητα τη γύμνωση της ψυχής τους, τους φόβους, τις αγωνίες, την απελπισία, το τρόμο για το μέλλον. Όταν όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος επιλέξει τον Χριστό, τον αγιασμό, την προστασία του παντοδυνάμου Θεού, δεν έχει ανάγκη πια από πατέρες εδώ στη γη, γιατί έχει πατέρα ουράνιο. Δεν έχει ανάγκες από υπερασπιστές εδώ στον κόσμο αυτό, γιατί υπερασπιστής του θα είναι ο Χριστός. Δεν έχει ανάγκη από ελπίδες μάταιες, ψεύτικες, φρούδες, γιατί η ελπίδα του είναι η αιώνια ζωή. Κι όμως πόσο εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να χάσει τον προσανατολισμό του, αλλά και πόσο εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του Θεού, αν δεχθεί με όλη του την καρδιά, πέρα από οποιασδήποτε κακές συνθήκες και αν βρίσκονται μπροστά μας, πέρα από οποιουσδήποτε δελεασμούς, προκλήσεις και προσκλήσεις, εάν αποδεχθεί τη μία ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής και λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε θα βρεθεί στο επίκεντρο της αγάπης του Θεού, στο επίκεντρο της φροντίδας του αιώνιου Πατέρα, της προστασίας, στο επίκεντρο της ευλογίας του Θεού, το αγαπημένο παιδί του Θεού, ο σφόδρα αγαπητός δούλος και δούλη του Θεού. Όταν επιλέξει με απλότητα αλλά και αποφασιστικότητα Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ο λαός μου όμως, λέει, με λύπη ο Θεός, επέλεξε να απομακρυνθεί από την αγάπη του Θεού. Επέλεξε και διάλεξε την αγάπη του κόσμου αυτού. Φοβήθηκε τις απειλές, φοβήθηκε το μέλλον, το οποίο είναι αδιευκρίνιστο και απροσδιόριστο, και δεν ήλπισε σε αυτόν που προσδιορίζει επακριβώς προς ευλογία ένδοξο μέλλον για τα δικά του παιδιά. Γι' αυτό και εγώ θα διασκορπίσω αυτούς όπως ο καυστικός άνεμος στη σκόνη, και όταν θα έρθει συμφορά δεν θα είμαι μαζί τους. Όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί αυτοί απομακρύνθηκαν από μένα. Και δεν θα στρέψω το πρόσωπό μου προς βοήθειαν, αλλά τα νότα μου προς εγκατάλειψην, μη τυχόν και έλθουν εις σε Αυτόν και μετανοήσουν και επιστρέψουν και τους ευλογήσω. Αμήν.